Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σήμερα κάνουμε πρεμιέρα της ιατρικής εκπομπής με τίτλο «Ιατρικό απόρριτο». Από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Πρόδρομο Κοψανίδη, για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στέλχα Τζιγεωργίου για την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχάσουμε το χορηγό της εκπομπής που είναι το εκτελεστικό γραφείο της κυρίας Γιαβρίδου Σωτηρίας και της Θάλης Χατζηγεωργίου. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε ένα διακεκριμένο επιστήμονα για να παίρνουμε απαντήσεις σε θέματα υγείας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313 022 040, στο email radio@eoelas.org και στο facebook Ιατρικό Απόρριτο. Απόψε κοντά μας ο Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του Γεωργίου Παπανικολάου, ο κύριος Σπύρος Μπαρούτας, που διατέλεσε επί χρόνια Δήμαρχος Σταυροπόλεως. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρούτα που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία από την καινούργια εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Να έχει μέλλον και μακρύ ορίζοντα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας στην πρεμιέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια πρώτη ερώτηση που μου θέσανε. Ποιο είναι το παρόν της νευροχειρουργικής? Το παρόν της νευροχειρουργικής αρχίζει, είναι ένα διαρκές παρόν και θα είναι και θα έχει και μέλλον. Είναι μια σχετικά νέα επιστήμη όσον αφορά την ιατρική που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια ραγδαία λόγω κυρίως της απεικονιστικής, των μεθόδων διαγνώσεων και των μεθόδων επεμβάσεων που έχουμε. Πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει ακόμα και να σώσει πολλούς ανθρώπους, που είναι και το σημαντικότερο, και αυτός είναι και ο στόχος, δηλαδή να δώσουμε την υγειά του στον άρρωστο. Τώρα, με τι ασχολείται η νευροχειρουργική, αν θέλετε να σας πω δύο λόγια. Ναι, βεβαίως. Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με το νευρικό σύστημα, γι' αυτό λέγεται νευροχειρουργική, και κυρίως με τις χειρουργικές παθήσεις του νευρικού συστήματος. Και όταν νευρικό σύστημα εννοούμε ψυχικές γραμμές στον εγκέφαλο, τη σπονδυλική στήλη με τον νοτιό μυελό και τα περιφερικά νεύρα, αλλά κυρίως είναι στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη, όπου έχουμε είτε βλάβες συγγενείς, δηλαδή διαμαρτίες από τη γέννηση, και έτσι λέγονται δηλαδή, συγγενείς βλάβες του, είτε έχουμε παθήσεις παθολογικές όπως είναι κυρίως οι όγκοι που μπορούν να τυχθούν στο νευρικό σύστημα, είτε κακώσεις που είναι πιο συχνές κιόλας παθήσεις του νευρικού συστήματος που αφορούν τον εγκέφαλο, το κρανίο και την κρανιοβολή, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, κακώσεις σπονδυλικής στήλης ή των περιφερειακών νεύρων, και τέλος τα σοβαρά αγκιακά επεισόδια που ακούμε που είναι της μόδας κιόλας τελευταία και με τον τρόπο ζωής, τη διαδραστική ζωή και τη διατροφή έχουν αυξηθεί τελευταία, που αφορούν τις βλάβες των αγκίων του εγκεφάλου, τα οποία μπορούμε να τα χωρίσουμε στα αγκία που βουλώνουν και αφορούν περισσότερο τους νευρολόγους, δηλαδή τα έμφρακτα, και στις αιμορραγίες, οι οποίες αφορούν είτε σε έχουν σαν αιτία είτε δυσπλασίες που γεννιέται κάποιος με κάποια δυσπλασία και αιμορραγή σε κάποια φάση της ζωής του, είτε οφείλεται σε άλλες παθολογικές αιτίες, όπως την υπέρταση κατά κύριο λόγο, μπορεί να προκαλέσει μια αιμορραγία σε ένα αγκείο, συνήθως σε μέση και μεγάλη ηλικία, με σοβαρές και δραματικές συνέπειες πολλές φορές. Υπάρχουν επεμβάσεις που δεν γίνονται στην Ελλάδα και κάποιοι ασθενείς πρέπει να καταφύγουν στο εξωτερικό? Έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σχεδόν όλα μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Σπάνιες περιπτώσεις με εξειδικευμένο τρόπο που γίνονται και από εξειδικευμένα κέντρα, περισσότερο σε παιδάκια συνήθως αφορούν, ή εκεί που χρειάζεται κατάλληλος εξοπλισμός για να είναι ειδικές επεμβάσεις. Αλλά μπορώ να πω ότι περισσότερες, σχεδόν όλες οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και με επιτυχία. Παίρνουν πάσα που πέρα για εξοπλισμό. Άρα, από υποδομές πού βρισκόμαστε? Γενικά στην Ελλάδα και Θεσσαλονίκη. Ήμασταν ικανοποιητικά, αλλά έχουμε φρενάρει τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά, δηλαδή, είναι ο εξοπλισμός μας. Έχουμε, μπορώ να πω, τα πάντα, αλλά κάποιος εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος. Είναι δύσκολο να τον εγκαταστήσουμε μετά από τα χρόνια της κρίσης. Και εντάξει, σε ένα νοσοκομείο της Ευρώπης και κυρίως της προηγμένης Βόρειας Ευρώπης, υπάρχουν εξοπλισμοί οι οποίοι θα τους ζηλεύαμε. Ας πούμε, υπάρχει εξοπλισμός στο χειρουργείο, υπάρχει μετρητικός στο χειρουργείο, υπάρχουν απεικονιστικές μέθοδοι πολύ καλύτεροι. Εμείς παλεύουμε και με παλιά μηχανήματα, αλλά εμείς έχουμε το ταλέντο, ίσως και το τζαμπουκά, αν θέλετε να ξέρετε. Γιατί κάποιοι δικοί μου ειδικευόμενοι που πήγαν στη Γερμανία για να δουν κάποιο αντικείμενο λένε ότι αν χαλούσε το κοινοσκοπικό, σταματούσαν τα πάντα. Ενώ εμείς εδώ θα βρούμε τρόπο να τελειώσουμε την επαφή. Καλαμάχη, μην πάντα είμαστε εμείς οι Έλληνες. Πραγματικά. Ήρθαν και λέγανε, επειδή φτιάχνουμε, λέει, αμάν, αυτό το τελειώνουμε. Εμείς λέτε, προχωράμε εδώ πέρα τα παιδιά. Και γι' αυτό είμαι περήφανος, δηλαδή και για τους Έλληνες, αλλά και για τα παιδιά τα δικά μας που τελειώνουν την ειδικότητα. Υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία γενικών ειδικών? Κοιτάξτε, γιατί και σαν διευθυντής κλινικής, δικό μου νοσοκομείο το παλεύουμε ικανοποιητικά. Δηλαδή, θα ήθελα να έχουμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν σίγουρα ελλείψεις. Αλλά καταφέρνουμε, χάρη στην προσπάθεια των γιατρών,
όλου του νοσηλευτικού προσωπικού και των εκάστοτε διοίκηση που παλεύουμε για να έχουμε τα απαραίτητα για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σίγουρα όμως έχουμε λήψεις. Από ειδικά υλικά όπως βαλβίδες, ειδικοί καθετήρες, παραδείγματος χάρη που τοποθετούνται σε ενδοκράνια υπέρταση. Υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει έλλειψη. Η ενδοκράνια υπέρταση, όταν έχει ένα άνθρωπο μια βαριά κάκωση ή κάποιον άλλο και βάζουμε βαλβίδες για να μετά την ενδοκρανική πίεση μεταμόνιτος, υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε. Ωραία. Και μάλιστα ποτέ δεν μας, ειδικά στο δικό μου νοσοκομείο, τέτοια πράγματα δεν μας λείψανε. Βέβαια χρειάζεται αγώνες, προσπάθεια και από τις διοικήσεις να πείσουμε, γιατί θα πω μια ιστορία παλιότερα, ότι θεωρεί το καλό νοσοκομείο, αυτό που πάνε να αναταρπεί, αυτό το οποίο έχει λίγες δαπάνες. Ενώ τα νοσοκομεία όπως το δικό μας, το οποίο παίρνουν περιστατικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και από άλλα νοσοκομεία της πόλης, επειδή έχουμε δαπάνες, θεωρείται ότι είμαστε στο κοστοβόρο και κακό νοσοκομείο, κάποτε είχαν πει. Και λέω για έλεος. Εμείς έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια με λιγότερες αίθουσες, με λιγότερο εξοπλισμό, με λιγότερο προσωπικό να έχουμε αυξήσει τον αριθμό των χειρουργείων. Είμαι περήφανος για την κλινική μου, γιατί ξεπερνούμε κατά χρόνο τις 900 επεμβάσεις και ανταγωνιζόμαστε και ξεπερνάμε τον Ευαγγελισμό, το αντίστοιχο νοσοκομείο της Αθήνας, το οποίο ξέρετε τι υποδομές έχει και τι του δίνουν. Ναι. Καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, υπάρχουν στις κλινικές και υπάρχουν φυσικά κλίνες, γιατί δεν μόνο πιστεύω κλίνες, ότι είναι κλινικές. Ίσως και περισσότερες από όσες χρειάζεται. Το οργανωτικό κομμάτι είναι στο οποίο υστερούμε λίγο. Γενικά στην Ελλάδα, δηλαδή, παλιότερα είχαμε δημιουργήσει για διάφορους λόγους, τώρα δεν είναι τις ώρες να το αναφέρουμε, σπάγαμε μια κλινική, κάναμε δύο κλινικές για να έχουμε δύο διευθυντές κλπ. Το οργανικό κομμάτι, η αξιοποίηση του δυναμικού με καλύτερο τρόπο είναι αυτό που χρειάζεται, πιστεύω, για να μπορέσει να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αλλά όταν εγώ ξεκίνησα την ειδικότητα, ήμασταν 9-10 νευροχειρουργοί και μόνο στο ΑΧΕΠΑ. Σήμερα υπάρχει στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανικολάου, στο Παπαγεωργίου και στο Ιπποκράτειο. Δέστε πώς το λέμε. Υπάρχει στην Καβάλα, υπάρχει στα Γιάννη, υπάρχουν σύμβουλοι νευροχειρουργοί και μάλιστα υπάρχουν πολλοί άνεργοι νευροχειρουργοί. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να παράγουμε πολλούς γιατρούς αλλά και πολλούς νευροχειρουργούς και να έχουμε άνεργα παιδιά. Και αυτό είναι λάθος. Και εγώ είμαι 67 ετών. Είμαι με δύο παρατάσεις και τον Γενάρη αποχωρώ. Γίναμε πια παλέμαχος, α το πω εισαγωγικά, τα ποδοσφαιρικά. Ξέρετε ότι πρέπει να. Δεν μπήκε νέο αίμα. Εγώ ζω το ΕΣΥ από τότε που δημιουργήθηκε. Ήμουν τότε και συνδικαλιστής και έγινε το 86, ξεκίνησε να λειτουργεί το ΕΣΥ. Δεν επικαιροποιήθηκε. Ήταν ένα λάθος και εγώ είχα τη δυνατότητα να τα λέω και σε υπουργούς κάποτε λόγω της ιδιότητας του Δημάρχου που είχα τότε και αργότερα, ότι δεν επικαιροποιήθηκε. Δηλαδή δεν βάλαμε νέα παιδιά. Και αποχωρούμε φέτος από την κλινική μου δύο νευροχειρουργοί. Μάχημοι. Με εμπειρία. Άρα υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην κλινική σας, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Υπάρξει, θα υπάρξει. Όπως είμαστε σήμερα, βγάζουμε τη δουλειά, αλλά φεύγουμε δύο άτομα. Θα έρθουν 9 παιδιά. Αλλά τα παιδιά χωρίς εμπειρία. Θα έπρεπε, το φώναζα και το φωνάζω, να μας δίνουν παιδιά να τα εκπαιδεύσουμε για να τα αφήσουμε. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης, δεν μας άκουγε κανείς. Νομίζανε. Δεν ξέρω πώς το βλέπανε, αλλά δεν ήταν επένδυση. Ήταν λάθος αυτό που έγινε. Από νοσηλευτικό προσωπικό. Και εκεί υπάρχει έλλειψη. Εγώ βγάζω το καπέλο, χειροκροτώ και ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά στο νοσοκομείο, που δίνει τη μάχη καθημερινά και με αντίξωες συνθήκες και με τα μισά λεφτά που έπαιρνε, όπως όλοι αυτοί, και τα βγάζει πέρα. Δηλαδή είναι ήρωες. Αλλά δεν σκύβει κανείς να μας δει. Ίσως, ας πούμε, περισσότερο θέλω να πω ότι ασχολήθηκε το πολιτικό σύστημα. Και όταν λέω το πολιτικό σύστημα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχω περάσει από εκεί. Περισσότερο. Με την κρίση, λογιστικά ασχολήθηκαν περισσότερο. Δηλαδή έγινε λογιστική μονάδα ο ανθρώπινος πόνος, ο άνθρωπος κλπ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε και τους ξένους να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση του προβλημάτων της υγείας. Ωραία. Γνωρίζετε το νοσοκομείο που εργάζεται και διαχειρίζει και διευθύνει την νευροχειρουργική κλινική. Υπάρχει υποδομή για εμβολισμούς. Αλλά νομίζω ταυτόχρονα εμβολισμοί δεν γίνονται. Τι προτείνετε να κάνετε γι' αυτό? Λοιπόν, γινόταν εμβολισμοί μέσα στο πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που κάναμε εμβολισμούς. Με έναν συνεργάτη μας, ο οποίος εκπαιδεύτηκε γι' αυτόν τον λόγο και έκανε εμβολισμούς. Και μάλιστα είχαμε παρουσιάσει πριν από χρόνια μια εργασία με 1.000 εμβολισμούς. Τα φτάσαμε τους 1.000 εμβολισμούς. Δεχόμαστε περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο από την Κρήτη, σηκωνόταν αεροπλάνο και μας φέρανε περιστατικά για να εμβολιστούν. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης, θεωρήθηκαν κοστοβόρες επεμβάσεις αυτές οι εμβολισμοί. Τι είναι εμβολισμός, καταρχήν να πω. Εμβολισμός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των ανεβρισμάτων ή των ηλιακών δυσπλασιών
χωρίς επέμβαση. Δηλαδή με καθετήρα που μπαίνεις από τη μοιραία αρτηρία, προσεγγίζεις τη βλάβη του ανέβρεσμα ή τη δυσπλασία και μπορείς να βουλώσει, να το πω έτσι, να δημιουργήσει έναν θρόβο εκεί πέρα που να, και να βγάλεις από τη μέση αυτή την δυσπλασία για να μην ξαναεμορραγίσει. Είναι προληπτική η θεραπεία. Όταν έχεις μια αιμορραγία, προληπτική σε κάπου έχει αιμορραγήσει για να μην γίνει δεύτερη αιμορραγία που είναι θανατηφόρα, ή αν ευρεθεί με κάποιο διαγνωστικό τρόπο τυχαία ότι υπάρχει μια τέτοια δυσπλασία, για να προλάβεις την αιμορραγία και να την αντιμετωπίσεις με εμβολισμό. Οι πρώτοι εμβολισμοί γινόταν με τρόπο ο οποίος δεν ήταν όπως η σημερινή. Δηλαδή εξελίχθηκε ραγδαίο ο εμβολισμός. Σήμερα δεν υπάρχει ανέβρεσμα δυσπλασία που μπορεί να εμβολιστεί. Και με την, το stent, αλλά και με ειδικών coils που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με καθετήρες που έχουν βρεθεί καινούργιοι, όλα τα ανέβρεσμα μπορούν να εμβολιστούν. Και έχουν σωθεί άνθρωποι. Το χειρουργείο είναι ένα χειρουργείο. Θα ανοίξει τον εγκέφαλο, προσπελάει, θα κάνει αυτό. Γίνεται και πάλι σήμερα και δεν θα αντικατασταθεί ποτέ. Θα υπάρχουν και ανεβρώματα που θα πρέπει να χειρουργηθούν. Αλλά με το έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ανά πάσα στιγμή στο ανέβρισμα, σε οποιαδήποτε φάση μετά την αιμορραγία, γιατί κάποιε μέρε, με την τέταρτη ή την δέκατη, είναι επικίνδυνε γιατί υπάρχει ο σπασμό. Για του εμβολισμού δεν υπάρχει, γιατί λύνει ενδογκιακά τον σπασμό, δηλαδή με φάρμακα. Και μπορεί χωρί επέμβαση να έχει σύντομα έναν άνθρωπο να τον αποδώσει υγιή. Ο συνεργάτης, ο οποίος ήταν στην κλινική μας, έκανε τους εμβολισμούς. Δυστυχώς, επειδή σταμάτησε να δίνει δαπάνες στο νοσοκομείο και πήρε δαπανές, έφυγε από το νοσοκομείο και σε ειδικό κέντρο πια γίνονται εμβολισμοί. Στα νοσοκομεία δυστυχώς δεν γίνονται. Και το μηχάνημα του αγγιογράφου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά είναι παπαλαιωμένο, θα ήθελα ένα καινούριο. Αλλά και να δοθούν οι δαπάνες και να έρθει κάποιο καινούριο παιδί, το οποίο ένα συνέργος γιατρός που μπορεί να φέρουμε, γιατί έχω και ένα συνεργάτη, μια νευροχειρουργό κοπέλα που εκπαιδεύτηκε από τον συνεργάτη μας αυτόν, η οποία κάνει σήμερα εμβολισμούς με μεγάλη επιτυχία και είναι αστέρι, να το βάλω σε εισαγωγικά, στην Γαλλία. Η οποία πρώτη λαγό να έρθει, είπαμε το ρυθμό που εννοεί, αλλά λέει: ξέρετε, εγώ εδώ πέρα θα γίνω παρεσπιακός, τα έχω όλα στα πόδια μου, εκεί θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να της υποσχεθεί και δεν ήρθε η κοπέλα. Πρέπει να γίνουν τέτοιες προσπάθειες. Γιατί έχει υποδομή το νοσοκομείο να το κάνει. Υποδομή είναι τα χρήματα βασικά εδώ πέρα. Χρειάζεται να αγοραστούν τα κόλλες και να βρεθεί ο κατάλληλος συνεργάτης, είτε νευροχειρουργός είτε επεμβατικός ακτινολόγος, γιατί και αυτοί κάνουν εμβολισμούς, που σε συνεργασία, γιατί θέλει πάντα μια νευροχειρουργική κλινική δίπλα. Γιατί αν αποτύχει ο εμβολισμός ή έχει επεισόδιο, πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Άρα γίνεται σε συνεργασία. Ήταν πολύ επίπονη αυτή η δουλειά που κάναμε τότε, αλλά είχαμε μάλιστα περισσότερο. Δυστυχώς όμως. Ο τότε υπουργός, δεν θα αναφέρω ονόματα, θεώρησε ότι είναι πανάκριβη μέθοδος και μας φρέναρε και σήμερα δεν λειτουργεί. Αυτά είναι τα προβλήματα από την κρίση, αλλά και τα λάθη, τα πολιτικά, τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Άρα, πέρα από το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης, θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν και εξειδικευμένα άτομα πέρα από την κυρία Πασαρφέρα? Αυτή τη στιγμή όχι. Ο συνεργάτης ο οποίος πήγε στην κλινική μου δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει γιατρός ο οποίος. Ήταν ένας συνεργάτης ο οποίος είναι στο ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή. Και ξεκολουθεί να δουλεύει με μεγάλη επιτυχία. Και είναι μια συνεργάτη η οποία εκπαιδεύτηκε και αναγκάστηκε και πήγε στη Γαλλία και δεν είναι αρχή αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αναζητήσουμε, μπορούμε να βρούμε, να εκπαιδεύσουμε και να φέρουμε άνθρωπο, αλλά θα πρέπει η πολιτική ηγεσία, κυρίως το Υπουργείο Υγείας, να το αποφασίσει. Ξέρω ότι ο διοικητής του νοσοκομείου μιλήσαμε μαζί και θέλει να το προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρώτον, πρέπει να το κάνει αποδεκτό το Υπουργείο, γιατί να μην το δει λογιστικά όπως το βλέπει παλιά, λογιστικά. Πραγματικά. Με κάποια φίλη που είχα, λέω: δεν είναι υπουργός, είναι λογιστής. Λογιστικά το βλέπει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ είμαι γιατρός, ας πούμε. Ωραία. Από εντατικές μονάδες τι γίνεται, καλύπτεται? Γιατί ξέρω κάθε περιστατικό που πρέπει να υπάρχει. Και... πολλά περιστατικά νευροχειρουργικά, είτε αυτά που χειρουργούνται, είτε αυτά που έρχονται σε βαριά κατάσταση, είτε από τροχαίο, είτε από μια βλάβη που μπορεί να είναι ένα όγκο που αιμορράγησε, είτε από μια εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγούνται στη μονάδα. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ μονάδος και νευροχειρουργικής κλινικής. Έχουμε, νομίζω, ο εξοπλισμός αλλά και τα κρεβάτια είναι ικανά για να λύσουν τις ανάγκες μας. Παλιότερα είχαμε προβλήματα. Τελευταία το έχουμε, γιατί δεν είχε προσωπικό η μονάδα. Δεν είχαν. Σήμερα έχει. Και πάλι με λήψη το προσωπικό καταφέρουμε και λειτουργούμε. Χάρη στην καλή συνεργασία. Ωραία. Πάω ευθύς αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το μέλλον της νευροχειρουργικής? Παραδείγματος χάρη, βλέπετε να γίνονται πιο εκτεταμένες επεμβάσεις προσεχώς? Κοιτάξτε, το μέλλον της νευροχειρουργικής θα γίνεται, θα προοδεύει δηλαδή συνεχώς λόγω και της τεχνολογικής αύξησης και λόγω των μεθόδων και λόγω της, ότι η επιστήμη προχωράει, δεν πάει προς τα πίσω. Πράγματα τα οποία εγώ, επειδή έγινα νευροχειρουργός το 1984 και από το ειδικευόμενος και παλιά, πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν όσον αφορά καταρχήν τη διάγνωση, την απεικόνηση.
Δεν υπήρχε αξιονικός τομογράφος τότε, δεν υπήρχε μαγνητικός. Σήμερα υπάρχει απεικόνηση η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Επομένως, έχεις καλύτερη πρόοδο στη διάγνωση. Έχεις δυνατότητα να κάνεις βιοψία σε όγκους που είναι στο βάθος για να δεις τι όγκος είναι να αποφασίσεις να κάνεις. Με στερεοτακτικό τρόπο, δηλαδή πάνω στον αξιονικό, με ειδικές μετρήσεις και με βελόνες, παίρνεις κομματάκι και να δεις τι όγκος είναι. Που αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα να χειρουργήσεις έναν όγκο που είναι στο βάθος και με το navigation να τον προσδιορίσεις πόσο βάθος είναι και σε απόσταση για να πας απευθείας να το βρεις χωρίς να κάνεις ζημιά στον εγκέφαλο. Παλιά σκαλίζαμε και λίγο τον εγκέφαλο αναγκαστικά για να βρούμε. Με την εμπειρία μας, την τεχνία μας, βρίσκαμε τον όγκο και το βγάζουμε. Σήμερα υπάρχουν σημαντικά βοηθήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είπατε το navigation, τι είναι, θα μπορείτε να μας εξηγήσετε? Όπως με το αυτοκίνητο σε ένα GPS και λες θα πάω σε εκείνο το σημείο και θα το βρω, το βάζω στο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετήσουμε αυτό το μηχάνημα πάνω στον άρρωστο, αφού έχουμε την αξιονική πρώτα απ' όλα, η οποία μας δίνει και τη μαγνητική, τη θέση του όγκου. Δίνεις τα δεδομένα στο μηχάνημα, προσαρμόζεις στον εγκέφαλο αυτό την ώρα της επέμβασης και σου δίνει ακριβώς σε ποιο σημείο θα πας και σε πόσο βάθος και δεξιά αριστερά πώς θα προχωρήσεις. Όπως πας και να βρεις μια διεύθυνση, έτσι ακριβώς πηγαίνουμε κι εμείς. Και συγχρόνως υπάρχει, εμείς δεν το έχουμε βάλει στο νοσοκομείο, υπάρχει βέβαια τη δυνατότητα και η δυνατότητα χαρτογράφησης και να έχεις, ας πούμε, την ανταπόκριση, αν δουλεύεις σε κάποια περιοχή, να σου δίνει μην πηγαίνεις εκεί, είναι κινητική περιοχή, μην πηγαίνεις εκεί, είναι αισθητική περιοχή. Και στον εγκέφαλο και στην ποδηλωτική στήλη. Όταν κάνουμε μια επέμβαση στις ποδηλωδεσίες, έχουμε τη δυνατότητα με το μηχάνημα του καταγραφέα να μας λέει ότι ξέρετε, δεν πάτε καλά, πάτε παραδίπλα. Υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει αύξηση των ογκών του εγκεφάλου λόγω της αύξησης της ραδιενέργειας? Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχει. Δεν το έχουμε στατιστικά, δεν το έχουμε μετρήσει εμείς, αλλά δεν θα μπορούσε να το πει κανείς με απόλυτη σιγουριά, γιατί παλιά, οι όγκοι, εμείς για να διαγνώσουμε έναν όγκο παλιότερα, στα παλιά τα χρόνια, κάναμε μεθόδους πρωτόγονους. Σήμερα έχει καταφέρει η επιστήμη με την απεικονιστική της δυνατότητα, με τον αξιονικό του μαγνητικού τομογράφου, να βρίσκει αυτούς τους όγκους και σε πρώιμα στάδια, αλλά και έχει αλλάξει. Κάποτε στο χωριό λέγανε αυτός έπαθε, λέει, εγκεφαλικό και πέθανε. Αυτό το εγκεφαλικό μπορεί να ήταν και ένας όγκος εγκεφάλου. Αυτό είναι επιληπτικός, λέγανε, και πέθανε μετά. Αλλά η αιτία της επιληψής ήταν κάποιος όγκος από κάτω που δεν πήρε να το διαγνωστεί. Σήμερα και υπάρχει η πρόληψη και η πρόσβαση στην υγεία. Παλιότερα στο χωριό, πού να πάει. Εγώ έκανα και κάποτε και αγροτικός. Εκεί πέρα τους δίναμε φάρμακα, δεν υπήρχαν δυνατότητα. Διαγνωστικά σήμερα στο τελευταίο άκρη της Ελλάδος, στο τελευταίο χωριό, όταν έχει κάποια συμπτώματα κάποιο και τον καθοδηγήσει ο γιατρός του, θα κάνει την έρευνα και θα βρεθεί. Άρα βρίσκουν πιο εύκολα τους όγκους και γι' αυτό και είναι και περισσότεροι. Μια αιτία είναι αυτή. Δηλαδή τους διαγνώσουμε πιο εύκολα. Ενώ παλιά φεύγανε πολλοί όγκοι που πεθάνανε άνθρωποι και δεν ξέρουμε τι είχαν όγκο. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πούμε, έστω στην τελευταία δεκαετία, πούμε, που έχουμε τα ίδια μέσα πάνω κάτω. Κοιτάξτε, για τους όγκους του εγκεφάλου δεν θα μπορούσα να το πω με ακρίβεια. Για κάποιους άλλους όγκους, όπως η μεστοθυροειδή κλπ., θα μπορούσα να το πω. Στους όγκους εγκεφάλου σίγουρα έχει αυξηθεί ο αριθμός, αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο. Προφανώς ναι, αλλά δεν θα το πω γιατί δεν μπορεί να έχουμε τα στοιχεία και τις αποδείξεις. Καλύπτονται πλήρως τα επίγοντα περιστατικά αν χρειαστούν μια επέμβαση, όπως μια ενδοκεφαλική αιμορραγία ή μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση? Σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου μας υπάρχει απόλυτη δυνατότητα, όποιο περιστατικό έρθει, να αντιμετωπιστεί. Τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο και με τη δική μου κλινική. Δηλαδή κάθε. Και πολλές φορές εμείς παίρνουμε περιστατικά από την επαρχία. Δηλαδή, αν γίνει μια εγκεφαλική αιμορραγία στην Κοζάνη, θα μας ειδοποιήσουν. Μπορούν σήμερα να μας στείλουν και τις εικόνες μέσα από email, να τις δούμε και να πούμε: στείλτε τον άρρωστο. Ή να μας πούνε: είναι 80 χρονών, 85 και έχει μια εγκεφαλική αιμορραγία. Θα πούμε: παιδιά, θα το χειρουργήσουμε. Κρατήστε τον εκεί, να μην επιβαρύνουμε και το νοσοκομείο και το σύστημα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά περιστατικό που θα μπει στο νοσοκομείο, είτε έχει κάκωση, είτε έχει εγκεφαλική αιμορραγία, θα αντιμετωπιστεί με τον απαραίτητο τρόπο. Ωραία, ας βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί πρέπει να πέσει το διαφημιστικό σποτάκι. Απαραίτητα. Ναι, πάρουμε μία ανάσα και ξανά είμαστε πάλι κοντά σας. Ξανά κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων, στο Web Radio, ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο.
Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Σπύρος Μπαρούτας και αναλύουμε διάφορα θέματα πάνω στην νευροχειρουργική επιστήμη. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@eoelas.org και στο Facebook, αν μας ψάξετε θα μας βρείτε εκεί τη σελίδα. Λοιπόν, κύριε Μπαρούτα, ας συνεχίσουμε. Σας ακούω. Λοιπόν, λέγαμε ότι μπορείτε, αν το ανακαλύψετε τα επίγοντα περιστατικά, είχαμε μείνει σε αυτή την ερώτηση. Η αντιμετώπιση γίνεται κυρίως στα ΤΕΠ, λέγεται, το πούμε επίγοντα περιστατικών, που έρχεται ο άρρωστος. Υπάρχει ομάδα και γιατρών που δεν είναι νευροχειρουργός, καλεί τον νευροχειρουργό όταν υπάρχει νευροχειρουργικό πρόβλημα, γιατί συνήθως οι πολυτραυματίες είναι αντικείμενο πολλαπλών ειδικοτήτων, στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε και εμείς. Υπάρχουν αμυγείς κρανικοφαλικές κακώσεις, δηλαδή πιο συχνά περιστατικά είναι κακώσεις. Οι κακώσεις του σπονδυλικής στήλης, στις οποίες χρειαστεί να επέμβουν. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης και χειρουργικά, αλλά και συντηρητικά σε κάποια φάση, αν χρειαστεί. Τόσο στα ΤΕΠ, όσο και στις μονάδες, όσο και στην κλινική μας. Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Έχετε χειρουργικές αίθουσες ελεύθερες όποτε χρειαστείτε ή τις μοιράζεστε με άλλες κλινικές? Εμείς στο νοσοκομείο το δικό μας έχουμε μία αίθουσα μόνιμα δική μας, είναι η νευροχειρουργική κλινική, και μία άλλη αίθουσα την οποία μοιραζόμαστε με άλλες ειδικότητες. Αλλά στα επίγοντα περιστατικά υπάρχει μία αίθουσα την οποία πηγαίνει το επίγον περιστατικό κατά προτεραιότητα, όποτε ώρα χρειαστεί και όποια ώρα χρειαστεί. Να κάνω μία διευκρίνηση εδώ πέρα, ναι, ότι παλιότερα, όταν λέω υπάρχει έλλειψη ιατρικό προσωπικό, υπάρχει έλλειψη ανισολόγου, η οποία κάποια στιγμή ήταν δραματική. Τώρα κάτι πάει να γίνει. Παλιότερα είχαμε αρκετού ανισολόγου και έμπειρου και είχαμε και αίθουσε περισσότερε. Λόγω τη έλλειψη του ανισολόγου, μια αίθουσα έχει κλείσει, η οποία δεν χρησιμοποιείται πια και είναι μπαλαντέρα αυτή η αίθουσα. Εμεί θα μπορούσαμε, παρόλο που έχουμε και έλλειψη σε αίθουσα, βγάλουμε πολλά περιστατικά. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε αίθουσα, να βγάλουμε και ακόμη περισσότερα περιστατικά. Αλλά δυστυχώ η κρίση μα αναγκάσε να έχουμε κλείσει μια αίθουσα. Ωραία. Έχω και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό που μας ήρθαν στο διάλειμμα. Ρωτάνε, αναφέρατε προηγουμένως ότι κάποιοι ήταν επιληπτικοί, αλλά στην ουσία ήταν όγκοι. Αυτοί αν χειρουργηθούν, θεραπεύονται και σταματούν την αγωγή? Κοιτάξτε λίγο. Η επιληψία είναι ιδιοπαθής, αυτή δηλαδή που δεν ξέρουμε και δεν βρίσκουμε ποτέ αιτία γιατί έχει γίνει, και είναι η επιληψία η οποία οφείλεται σε αίτια. Αυτά τα παθολογικά δεν μπορεί να είναι ένας όγκος εγκεφάλου, μπορεί να είναι μια αγκιακή δυσπλασία, δηλαδή μια δυσπλασία η οποία μπορεί να δημιουργήσει και αν είναι η αιτία, το σύμπτωμα είναι η επιληψία, και ερευνώντας τον άρρωστο βρίσκει την επιληψία. Δηλαδή αν έρθει κάποιος επιληπτικός, δεν τον λες ότι είναι επιληπτικός, θα κάνεις την έρευνα και αν δεν βρεις τίποτε, τότε χαρακτηρίζεται η ιδιοπαθής επιληψία που είναι δουλειά του νευρολόγου πια η θεραπεία. Εάν βρεις αιτία, τότε θα την εντοπίσεις χειρουργικά αν χρειαστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στους όγκους θα τις αφαιρείς τους όγκους. Σε αγκικές δυσπλασίες δημιουργείται δυσπλασία. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία επιληψίας που είναι η μετατραυματική επιληψία. Δηλαδή μετά από μια κάκωση κάποιος από ένα τραύμα μπορεί να έχει σαν επιπλοκή αργότερα την επιληψία. Αυτή αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά η μετατραυματική επιληψία. Υπάρχει ακόμα και η επιληψία η οποία οφείλεται σε δυσπλασίες όπως τα αγκιώματα, τα οποία λόγω του υποκομίσματος τους κάνουν αυτές τις βλάβες, και υπάρχει και η επιληψία η οποία είναι μεταχειρητική, δηλαδή χειρουργείς έναν όγκο εγκεφάλου, ο οποίος είναι στην κινητική περιοχή, κορταφικά ή μετωπία συνήθως, και μετά το χειρουργείο, λόγω, επειδή τι είναι η επιληψία, είναι η διαταραχή στην λειτουργία του εγκεφάλου, είναι η λειτουργική βλάβη. Δηλαδή ένα βραχυκύκλωμα στη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως περνάει το ρεύμα, κάπου υπάρχει σκαλώνει και αυτό δημιουργεί την επιληπτική κρίση. Ακόμα και όταν λέμε επιληπτική κρίση, εμείς και οι νευρολόγοι, δεν εννοούμε το να πέσει κάποιος κάτω και να αρχίσει και να βγάζει αφρούς, αυτό που ξέρει ο κόσμος. Και το σταμάτημα του μυαλού, δηλαδή το κράτημα, αν κάποιος εκεί που σε μιλάει μείνει κόκαλο και κοιτάει αφηρημένα κάπου, αυτό λέγεται αφαίρεση και είναι μια μορφή επιληψίας. Και αυτό ή μια λιποθυμία, κάποιος έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο ξαφνικά, πρέπει να ερευνηθεί αν αυτή η αιτία είναι η επιληψία και αν έχει αιτία. Γιατί ο λιποθυμικό επεισόδιο μπορεί να έχει απάλληση αιτία. Παραδείγματος χάρη, ένας που κάνει μια καρδιακή αριθμία, έχει κάνει μια υπογλυκαιμία του πέφτει πίσω, μπορεί να υποθυμήσει. Δεν σημαίνει ότι όλες οφείλουν. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να ερευνηθεί. Επομένως, κάθε λιποθυμία ή διαταραχή στη λειτουργία του εγκεφάλου ερευνάται από εμάς και τους νευρολόγους με εγκεφαλογράφημα και απεικονιστικά με μαγνητική τομογραφία και εξονική, από τους καρδιολόγους με ειδικές μεθόδους και παθολογικά, αν έχει κάποια παθολογικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τη λιποθυμία. Έτσι ξεκαθαρίζεις ποια είναι η αιτία, βρίσκεις την αιτία και την αντιμετωπίζεις. Τώρα, για τις ιδιοπαθείς επιληψίες είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση. Και εμείς όταν χειρουργούμε έναν άρρωστο, είτε από κάκουση είτε από όγκο,
του δίνουμε φάρμακα για ένα διάστημα και παρακολουθείται και κάποτε μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε τα φάρμακα. Και υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι επιδεινώνουν την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη η χρήση αλκοόλ ή καφείνης και κοκακόλας ακόμα, η έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι εκπληκτική παράγοντα. Δηλαδή, σε έναν που είναι επιληπτικός ή έχει χειρουργηθεί, να του επιδεινώσει την κατάσταση, να κάνει πιο συχνά κρίσεις. Γι' αυτό του λέμε και κάποια μέτρα να πάρουν. Άρα, αν χειρουργηθεί, θεραπεύονται και σταματούν την φαρμακευτική αγωγή. Για ένα διάστημα παίρνουν φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, όταν λέμε όγκους εγκεφάλου, να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι. Ένας κακοήθεις όγκος που θα χειρουργηθεί θα υποτροπιάσει κάποτε. Οπότε θα χρειαστεί να πάρει ξανά τα φάρμακά του και να ξαναγυρθεί να πάρει μετά το χειρουργείο ένας όγκος του εγκεφάλου, που κάνει ένα αγλίωμα, ένα αγλιοβλάστο που θεωρείται κακός όγκος του εγκεφάλου. Δεν σταματάει και η θεραπεία του. Πηγαίνει να κάνει στη συνέχεια χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Μετά, να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, το ξέρει ο κόσμος. Ο εγκέφαλος δεν κάνει μεταστάσεις σε άλλα σημεία. Κάνει υποτροπή στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα μόνο. Δεν πηγαίνει σε άλλα όργανα. Ενώ δέχεται μεταστάσεις ο εγκέφαλος συχνά από άλλα όργανα και κυρίως από τον πνεύμα. Στους άντρες, δηλαδή, που έχει έναν έγκωστο πνευμόνι, πολλές φορές θα κάνει μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Και πολλές φορές μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση. Δηλαδή, να σε εμά ένα ασθενή για άγκωστο κεφάλι και να υποπτευτούμε ότι είναι μετάσταση ή να το χειρουργήσουμε και να μα έρθει από την μετάσταση. Και ψάχνουμε να βρούμε την πορτοπαθία που ξεκίνησε. Άρα δέχεται μεταστάσεις από άλλα όργανα, δεν δίνει μεταστάσεις αλλού, απλώς οι πορτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου υποτροπιάζονται, ξαναγίνονται. Όχι όλοι, κακοήθεις. Οι καλοήθεις συνήθως οι περισσότεροι δεν ξαναγίνονται ή αν γίνονται, γίνονται από πολλά χρόνια και μπορούν να ξαναντιμετωπιστούν. Μπορούν να αντιμετωπιστούν δύσκολες περιπτώσεις καρκίνου του εγκεφάλου στην Ελλάδα. Βεβαίως. Χειρουργικά, ας πούμε. Βεβαίως, χειρουργικά και ακτινοθεραπευτικά στη συνέχεια και με χημειοθεραπείες, ανάλογα το είδος του όγκου. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι. Αν η χρήση μαριχουάνας μπορεί να προκαλέσει κρίση επιληψίας. Ναι, μια από τις αιτίες επιληψίας είναι φαρμακευτική ουσίες. Εντάξει. Ή θα προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με επιληπτική κρίση. Μια άλλη ερώτηση πάλι από το κοινό. Η πολυνευροπάθεια θεραπεύεται. Η πολυνευροπάθεια είναι πάθηση των νευρολόγων, δεν είναι δική μας. Πέρα από αυτό, να αναφέρω τι είναι η πολυνευροπάθεια. Εμείς πολλές φορές. Εγώ πρόσφατα είχα δύο περιστατικά με πολυνευροπάθεια που ήρθαν σε μένα για να τα χειρουργήσω για τη σπονδυλική στήλη, γιατί είχα μια αδυναμία στα πόδια, δεν μπορούσε να περπατήσει ο άλλος. Αλλά κάνοντας απεικονιστικά την έρευνα, είδα ότι δεν μου γέμιζε το μάτι, να το πω σε εισαγωγικά, να καταλάβει ο κόσμος αυτά που είδα στη φωτογραφία με τα συμπτώματά του. Και μετά κάτι άλλο συμβαίνει. Πήγε στον νευρολόγο που έκανε μια διαγνωστική μέθοδο, το οποίο εδώ ένα φίλο μου, που είναι και δίπλα κιόλα, ξέρει τι κάνουμε εκεί πέρα. Οι νευρολόγοι έχουν τον τρόπο να βρούνε τι φταίει πολλές φορές. Δεν είναι μόνο η πολυνευροπάθεια, είναι και άλλες εκφυλιστικές νόσεις του νευρικού συστήματος που υποδίονται παθήσεις που πιεστικές βλάβες μπορούν να κάνουν στον βλάβη, στον άρρωστο. Οι πολυνευροπάθειες συνήθως έχουν οι διαβητικοί, αυτοί που κάνουν χρήση αλκοόλης και πολλές φορές δεν έχουμε και αιτία ή κάποια άλλα εκφυλιστικά νοσήματα. Τι σημαίνει η πολυνευροπάθεια? Έχει μουδιάσματα, πόνους αφηρημένα σε πολλά σημεία του, κυρίως στα πόδια, και δεν μπορεί να περπατήσει άλλο και μουδιάσματα. Και η θεραπεία τους είναι συνήθως να βελτιώσουμε το ζάχαρο όταν είναι διαβητικός, να του σταματήσουμε την αλκοόλη αν είναι αλκοολικός και να του χορηγήσουμε βιταμίνες και συμπτωματικά και ανάλογα με τα συμπτώματα. Ωραία. Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις του κοινού τώρα. Βεβαίως. Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν υγιείς ώστε να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση το νευρικό του σύστημα, π.χ. άσκηση ή διατροφή? Ναι, η διατροφή σίγουρα. Καταρχήν με τη διατροφή, όταν κάποιος δεν έχει, αν με λόγω διατροφής κάποιος γίνει υπερτασικός και χαλάσει τα αγκεία του, θα έχει εγκεφαλοπάθεια. Υπάρχει η ισχυμική εγκεφαλοπάθεια, όπου διάφορες περιοχές του εγκεφάλου δεν αρδεύονται, δεν ποτίζονται καλά και υπολειτουργούν. Με συνέπεια, αυτός ο άρρωστος να έχει διαταραχές στη μνήμη, στην κρίση, να έχει πονοκεφάλους και να έχει διαταραχές ακόμα και στη βάδιση. Ακόμα η διατροφή ενοχοποιείται και για την ατροφία του εγκεφάλου, δηλαδή χρήση τροφών πλούσια σε λιπαρά, το αλκοόλ και άλλα πράγματα μπορούν να δημιουργήσουν πιο εύκολα, να γεράσουν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο. Και η ατροφία του εγκεφάλου οδηγεί στην άνοια πολλές φορές. Που λέμε, αυτός ξενέρωσε, δεν καταλαβαίνει τι του λες, ξεχνάει, βγαίνει να πάει στο σπίτι και πάει αλλού. Αυτά είναι συμπτώματα της άνοιας που οφείλεται σε μια ατροφία του εγκεφάλου. Ωραία. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας ρωτάνε αν υπάρχει χειρουργική θεραπεία. Όχι. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια συστηματική νόσος. Είναι εκφυλιστική νόση του νευρικού συστήματος, μπορεί να υποδηθεί συμπτώματα είτε πιέσει στον οτίο μυελό, δηλαδή να σάζουν να έχει μια αδυναμία στο περπάτημα, γιατί μπορεί να έχει κάποιον όγκο ή να έχει κάποιο δίσκο ή κάτι που πιέζει το νευρικό σύστημα, αλλά δεν είναι πιεστική βλάβη, δεν είναι κάποια
κάτι που πιέζουν το μυαλό και δημιουργεί τα συμπτώματα, είναι εκφυλιστική η νόσος. Είναι απομυελινητική η βλάβη που βρίσκεται στον εγκέφαλο και στο νοτιό μυαλό και αντιμετωπίζεται από τους νευρολόγους με καλύτερα αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε πολλές φορές ύφεση της νόσου για πολύ για μακροχρόνιο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται στα νέα άτομα, 20 με 30 είναι το στάνταρ, βέβαια μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα, ή ένας να το εμφανίσει στα 45 που δεν το έχει και δεν το ήξερε. Πέρασε μια έτσι ήπια φάση και να εκδηλωθεί σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι νευρολογική πάθηση κατά κανόνα, αλλά πολλές φορές έρχονται σε εμάς άρρωστοι που έχουν συμπτώματα τα οποία υποδίονται πιεστικές βλάβες και έχουν χειρουργηθεί και άρρωστοι με την ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει και τελικά ήταν, ας πούμε, κατά πλάκα σκλήρυση. Υπάρχει τρόπος να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας σε καλή φυσική κατάσταση? Με την καλή διατροφή, με την λογισμένη χρήση αλκοόλ, με το να μην καπνίζουμε, οπότε διατηρούμε καλή την αιμάτωση του εγκεφάλου. Τώρα με τα χρόνια θα γεράσει ο εγκεφάλος μας, είναι λογικό. Αλλά η σωματική άσκηση το βοηθάει. Ξέρετε τι λένε σε έναν ο οποίος πάει να κάνει άνοια, μεγάλο. Οι νευρολόγοι ασχολούνται περισσότερο, αλλά παρεμβαίνουν γιατί ξέρω για πράγματα. Του λένε λύση σταυρόλεξα, παίξτε παρέα ένα ταυλάκι ή παίξτε χαρτιά, διαβάστε, δέστε ειδήσεις. Θέλει να τον εγκέφαλό σου, όταν ξέρετε, μερικοί δουλεύουν, βγαίνουν σύνταξη πολύ και αρχίζουν και κοιμούνται παραπάνω, δεν ασχολούνται με τίποτα. Ο εγκέφαλος αρχίζει, θέλει και εκπαίδευση, να τον εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό σου μόνο. Καλή υγεία, γυμναστική, διατροφή, μαζί με την εκπαίδευση είναι αυτά που κρατούν σε φόρμα τον εγκέφαλο. Κάποιες διευκρινήσεις που με ρωτάνε, η πολυνευροπάθεια αν επηρεάζεται από το ζάχαρο. Είπα, μια από τις πρώτες αιτίες της πολυνευροπάθειας είναι το ζάχαρο. Και πρέπει όσοι έχουν ζάχαρο να περπατάνε, γιατί το ζάχαρο προσβάλλει τα αγγεία και το νευρικό σύστημα και όλα τα όργανα προσβάλλει. Αλλά συνήθως προσβάλλοντας τα αγγεία, προσβάλλει τα όργανα γιατί λόγω της κακής αιμάτωσης δεν λειτουργούν σωστά τα όργανα. Πρέπει να περπατάει, να κρατάει χαμηλό το ζάχαρο. Μερικοί λένε: δεν βαριέσαι, έχω ζάχαρο, θα φάω, θα κατεβάσω πράγμα, θα βάλω και μια ένεση ινσούλινη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει δηλαδή και με τη διατροφή να φορτίζουμε το ζάχαρο. Ωραία. Τα μηνυγκιώματα είναι κακοήθη ή καλοήθη? Υπάρχουν και κακοήθη μηνυγκιώματα, αυτά που έχουν εξαλλαγή, αλλά συνήθως το 90, πάνω από 90% είναι καλοήθη όγκη του εγκεφάλου. Λέγονται μηνυγκιώματα και ξεκινάνε από τη μήνυγκα του εγκεφάλου, από το περίβλημα του μηνυγκεφάλου. Και γίνονται δυνητικά καλοήθη λόγω της θέσης κάποια. Κάποια που είναι στο βάθος του κέντρου του εγκεφάλου μπορούν λόγω της θέσης τους να έχουν δύσκολη προσπέραση και να έχουν κακή εξέλιξη. Ενώ τα περιφερικά της κυρτώσης, τα μηνυγκιώματα, είναι αυτά που είναι, χαίρεται να το έχει και ο γιατρός και ο άρρωστος, γιατί πάει πολύ καλά το περιστατικό. Πόσοι εμβολισμοί μπορούν να γίνουν σε ένα ασθενή? Πάρα πολύ. Συνήθως για να γίνουν πάρα πολύ θα πρέπει να υπάρχει βλάβες πολλές για να γίνουν. Πολλές γίνονται συνεδρίες εμβολισμού, γίνονται συνήθως στα αγκιώματα. Τι είναι τα αγκιώματα? Είναι αγκιακές δυσπλασίες, δεν είναι ανέβρισμα. Δηλαδή ένα σαν τσαμπί από αγκία, ανακατεμένα φλέβες με αρτηρίες μαζί, οι οποίες μπορούν να αιμορραγήσουν. Εδώ πρέπει να το με συνεδρίες να πας και να το περιχαρακώσεις όλο αυτό. Εδώ γίνονται πολλά πλαίσια. Ή αν έχει δύο ανεβρίσματα ο άνθρωπος, θα μπορεί να τα κάνει σε δύο συνεδρίες. Ή ένα επανασυραγκοποιημένο ανέβρισμα, το έχουμε δει και αυτό, ένα ανέβρισμα το οποίο το κάνει εμβολισμό, μπορεί μετά από κάποια χρόνια να επανασυραγκοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί και να χρειαστεί δεύτερο εμβολισμό. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση από το κοινό είναι: το αστροκύτωμα είναι κακοήθες όγκος? Το αστροκύτωμα δεν θεωρείται καλός όγκος του κεφάλου. Υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχει το low grade, που λένε, το χαμηλής κατηγορίας. Το ένα, το οποίο θεωρείται δυνητικά καλόηθες. Από το 2 και το 2 θεωρείται θετικά καλόηθες. Από το 2 και μετά θεωρείται κακός όγκος. Υπάρχει στο κατηγορία 4, το οποίο πια είναι το γλιοβλάστομο, το οποίο θεωρείται πολύ κακός όγκος, με βραχύχρονο επιβίωσης. Ενώ τα αστροκυτώματα ή λέγονται αστροκυτώματα ότι η διάταξη των νευρικών κυττάρων είναι πρωτοπαθής όγκος του κεφάλου και γίνεται από τα νευρικά κύτταρα. Και η αστεροειδής διάταξη των κυττάρων δίνει και αυτή την ομοσία αστροκύτωμα, δηλαδή, το γλίωμα του κεφάλου, από τη γλία του κεφάλου ξεκινάνε. Και τα χαμηλής συνήθως πάνε αρκετά καλά. Ωραία. Τελικά κρατά μυστικά ο εγκέφαλος ή τον έχουμε εξερευνήσει πλήρως? Δεν ξέρω αν είναι μυστικά αυτά που κρατάει, δεν μπορεί να τα βρούμε εμείς τα μυστικά. Πάντως θέλει περαιτέρω και διερεύνηση, αλλά και μέθοδοι απεικονιστικοί, οι οποίοι θα μας δώσουν λεπτομέρειες και στη λειτουργία του εγκεφάλου για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Συνεχώς με την εξέλιξη της επιστήμης και με την ανακάλυψη του DNA και θα ανακαλύπτουμε και θα διορθώνουμε πράγματα στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα διορθώνουμε πράγματα, θα προβούμε
με την παρέμβαση στο DNA διορθώνει πράγματα που θα γίνουν στον εγκέφαλο. Αυτό όσον αφορά τις παθήσεις της συγγενής ή την εξέλιξη κάποιων νεοπλασμάτων στα οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει αργότερα η επιστήμη. Ακόμα όχι, αλλά έχει πολύ μέλλον και λαμπρό μέλλον, πιστεύω εγώ. Τι θα θέλετε να συμπληρώσετε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας? Πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό ή πρέπει η πολιτεία κάπου να διορθώσει κάποια κάκο? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, εγώ είμαι 34 χρόνια στον Πανικολάου το νοσοκομείο και 42 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο. Έχω μια συγκεκριμένη, νομίζω, εμπειρία που μεταφέροντας θέλω να πω ότι οι Έλληνες γιατροί και στην ειδικότητά μου είναι πάρα πολύ καλοί, είναι αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν. Πρέπει να τους δουν και να τους εξοπλίσουν λίγο καλύτερα. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε. Σε εξοπλισμό έχουμε να ζηλέψουμε, αλλά τα καταφέρνουμε και ακόμα τον παλιό εξοπλισμό που έχουμε σε αυτά τα χρόνια, το δύσκολο εξοπλισμό, και κάνουν πράγματα που δεν θα τα κάνουν πιθανόν έξω, γιατί έχουν μάθει να κάνουν μόνο τεχνολογικά, τους βοηθάει η τεχνολογία. Εμείς θα την παρακάμψουμε και θα δώσουμε λύσεις. Πρέπει όμως η πολιτεία να οργανώσει καλύτερα το σύστημα, ακόμα και το σύστημα εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, τι εννοώ σύστημα εκπαίδευσης, επειδή τυχαίνει να είμαι και στην Επιτροπή των Ειδικοτήτων για την Νευροχειρουργική, βλέπω πολλά παιδιά που έρχονται που έχουν λήψεις για να πάρουν την ειδικότητα. Βέβαια θα πάρεις την ειδικότητα και μετά θα γίνεις μάχημος, αλλά δεν υπάρχει, πολλά παιδιά παίρνουν την ειδικότητα και φεύγουν στο εξωτερικό. Χάνουμε δηλαδή τα νέα παιδιά, τα χάνουμε στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν πού να ασχοληθούν. Να πάει ένας νέος νευρολογικός στον ειδικό τομέα να κάνει τι δηλαδή? Μπορεί να ανταγωνιστεί ένα παλιό ο οποίος έχει κάνει 1.000-2.000 επεμβάσεις και να πάει άλλος, θα πάτε εσείς να δώσει τον εγκέφαλο σε έναν νεαρό? Δύσκολο πιστεύω. Άρα, ακόμα και τη σπονδυλική αστρίγγια, ένα δισκοκύλιο ή μια σπονδυλοδεσία που είναι σοβαρές επεμβάσεις, δεν θα την πιστευτεί σε ένα νεαρό. Άρα αυτός ο νεαρός θα πρέπει να βρει τρόπο ή κάποιο κέντρο στο οποίο να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και μετά την ειδικότητα. Ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά έχουμε κάποιο παράσιτο στον εγκέφαλο. Υπήρχαν κάποτε και παράσιτο στον εγκέφαλο. Τα οποία σήμερα λόγω της εξέλιξης δεν υπάρχουν πια παράσιτα. Ήθελα να ρωτήσω αν στην κλινική σας ασχολείστε γενικά με το κομμάτι της πανδημικής στήλης πολυδομιουργικής. Η κλινική μου πιστεύω ότι είναι πρωτοπόρα στην πανδημική στήλη. Έχουμε καθιερωθεί σαν τέτοιο τμήμα. Εκτός από τις παθήσεις που είναι εκφυλιστικού τύπου, την δισκοπάθεια ή άλλες στενώσεις κλπ, τους όγκους σπονδυλικής στήλης που κάνουν πάρα πολλά περιστατικά, κάνουν και πάρα πολλές σπονδυλοδεσίες. Δηλαδή και τα παιδιά που τελειώνουν σε μένα ειδικότητα έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω και να κάνουν σπονδυλοδεσία, που είναι μια δύσκολη επέμβαση. Πολλοί όρες σε εμάς έχουν καταφέρει να μειώσουμε στο 1/3 χρόνο που τι γίνεται σε άλλες κλινικές και με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχουμε και τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε. Και βλέπετε σήμερα να έχουμε ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης και να έρχεται ο άρρωστος να χειρουργείται αμέσως, να βιδώνουμε δηλαδή τη σπονδυλική του στήλη, να κάνουμε μια σιδηροκατασκευή, να το πω να καταλάβει ο κόσμος και να το σηκώσουμε την άλλη μέρα, αν δεν έχει νευρολογική σπονδυλική. Ή να τον καθίσουμε να έχει βαριά πάνω για να μπορέσει να μην είναι στο κρεβάτι. Ή πολλές εκφυλιστικές ενώσεις, ολιστείς, πολλές φορές κάποια που γίνονται με ολίσθηση τη σπονδυλική στήλη. Δηλαδή γλιστράει ένα σπονδυλικό πάνω στον άλλο και αυτό έχει φοβερούς πόνους στην κινητικότητα. Μπορούμε να διορθώσουμε τις βλάβες με μεγάλη επιτυχία. Ωραία. Το χειρουργημένο μηνυκίωμα τι πιθανότητες έχει να επανακάμψει? Αν ένα μηνυκίωμα είναι στην κυρτότητα του εγκεφάλου ή ακόμα και αν δηλαδή είναι σε περιοχή η οποία δεν έχει επηρεάσει βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου και αφαιρεθεί, έχουμε συνήθως ίαση στον άρρωστο. Σπάνια μπορεί να υποτροπιάσει. Αν είναι σε περιοχές όπως είναι ο μέσος ή ο πρώτος καρδιακός βόθος και πατάει βασικά κέντρα του εγκεφάλου, μπορεί δηλαδή η αφαίρεσή του να δημιουργήσει από την αποσυμπίεση προβλήματα νευρολογικά, υπόλοιπα νευρολογικά, τα οποία πολλές φορές διορθώνονται, πολλές φορές αφήνουν κάποια βλάβη, ας πούμε, μια πάρηση στο χέρι, στο πόδι, ή τα παροβιλία μηνυκίωματα έχουν σχέση με την κίνηση. Δηλαδή, τα χωρίζουμε χοντρά σε κατηγορίες, αυτά που είναι στη βάση του κρανίου, αυτά που είναι στην κοιλιά και αυτά που είναι στην παροβιλία. Παροβιλία είναι ο κόλπος, ο βιλίος κόλπος που χωρίζει τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος χωρίζει σε δύο ημισφαίρια. Στο επάνω μέρος των δύο ημισφαίρων υπάρχει ένας κόλπος οβελίος που έχει την απαγωγή του αίματος και καλύπτεται από τη μήνυγα. Πολλά μηνυκίωματα ξεκινάνε από εκεί και από το δέρμα που χωρίζει τα δύο ημισφαίρια. Αυτοί οι παρατηρήσει εκεί πέρα συνήθως μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνικά προβλήματα ή μπορεί να βουλώσουν τον κόλπο και να έχουν και άλλες συνέπειες. Αλλά συνήθως τα μηνυκίωματα έχουν καλή εξέλιξη και έχουμε ίαση στα μηνυκίωματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρούτα, που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να μην πάθει κανείς τίποτα αυτά που έχω πει, αλλά να μην φοβάται. Είμαστε κοντά από την νευροχειρουργή και εύχομαι να οι παθήσεις που αντιμετωπίζουν να είναι καλοίδες πολλές φορές. Και μια συμβουλή στους νέους. Παρακαλώ. Επειδή έχω δει πάρα πολλά τροχεία και πάρα πολλές κακώσεις, τα τροχεία συνήθως γίνονται, τα πιο βαριά τροχεία γίνονται τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κυρίως μετά από διασκέδαση και μετά από ενοικοσία. Και με νέους που αν με το αυτοκίνητο λόγω υπερβολικής ταχύτητας γίνονται ή αν έχουν μηχανές, τα πιο πολλά από μηχανάκια, τα γίνουν θανατηφόρα, η μη χρήση του κράνου. Δηλαδή έρχεται άρρωστος, ο οποίος δεν έχει τίποτα, κανένα τραύμα και χτυπήσει μόνο στο κεφάλι και πεθαίνει. Που αν φορούσε κράνος θα μπορούσε να σωθεί. Άρα, όχι χρήση αλκοόλ. Προσεκτική οδήγηση μετά τα μεσάνυχτα, καλή είναι η διασκέδαση, αλλά να πάμε μετά στο σπίτι, όχι στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα ξαναπούμε την άλλη Τετάρτη 7 με 9. Καλεσμένη μας θα είναι η κυρία Μέρη Ποσαντζοπούλου, διευθύντρια της ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ειρήνη Μπαλιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη. Καλό απόγευμα να έχετε. About 2 hours late. Wasn't that a man? Ήταν η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.